αν ρωτούσε κανείς για να βρει την έννοια του χρόνου, θα άκουγε πολλές και ίσως αντιφατικές εκδοχές. Ο χρόνος είναι χρήμα, ενέργεια, στιγμές. Τελικά όμως τα μπερδευόταν γιατί ο χρόνος είναι τα πάντα και τίποτα. Μια αόρατη δύναμη που κινείται ανάμεσά μας. Από τη μία μοιάζει απέραντος, από την άλλη ελάχιστος. Ό,τι και όσος και να είναι υπήρχε υπάρχει και θα υπάρχει για πολύ παραπάνω από όσο νομίζουμε, αλλά όχι για εμάς τους ίδιους. Μια άπιαστη κατάσταση της οποίας μόνο τα αποτελέσματα διακρίνουμε. Στο ξεκίνημα της κάθε νέας χρονιάς κάνουμε έναν απολογισμό της προηγούμενης. Γέλια, συγκινήσεις, λύπες, χαρές, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Μα τι είναι αυτό το πρόγραμμα και ποιο το φτιάχνει. Στιγμές που καλό ή κακό ζήσαμε, Αποκομίσαμε πολλά από το βίο, αποκομίσαμε και από την αρρώστια, την κρίση, τις δυσκολίες. Αρχικά, τα εμπόδια του γηπέδου που λέγεται χρόνος, μάθαμε να τα ξεπερνάμε, να βγαίνουμε όλο και πιο δυνατοί. Μερικές φορές πέσαμε κάτω, αλλά αν δεν πέσεις, δεν μπορείς και να σηκωθεί. Επιπλέον, στη φύση του ανθρώπου είναι να μην εκτιμά κάτι μέχρι τη στιγμή που θα κινδυνέψει να το χάσει. Δεν πέρασαν και εύκολα χρόνια. Πανδημίες, εγκλισμός, βία, τρομοκρατία, όλα ήρθαν, έφυγαν. Έμεινε όμως το σημάδι της πληγής που επουλώθηκε. Συνεχίζοντας, όλοι δυστυχώς συμφωνούν ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή της ζωής του, καθένας βλέπει τις όμορφες στιγμές συνοδευόμενες και από αμέτρητα λάθη να περνούν μπροστά του. Στο διάδρομο του νοσοκομείου ζωντανεύει μια ολόκληρη ζωή όταν σου ανακοινώνουν ότι ένα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο πεθαίνει. Κάτι για το οποίο δεν ήσουν έτοιμος ή μάλλον ποτέ δεν θα ήσουν. Κάθε δυσκολία όμως που ξεπερνάς σε πάει ένα βήμα πιο κοντά στο Θεό. Το μόνο αληθινό στήριγμα που το καταλαβαίνεις όταν όλα τα άλλα θολώνουν μπροστά σου. Είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο χρόνος έχει κέριο ρόλο στα πάντα. Τα παραμύθια αρχίζουν με τη φράση μια φορά και έναν καιρό, κάτι το οποίο τους προσδίδει μια διαχρονικότητα. Η αντίληψη του κάθε πιονιού για το παιχνίδι του χρόνου είναι διαφορετική. Άλλοι ζουν με γοργούς ρυθμούς, άλλοι με πιο αργούς. Προσωπικά επιλέγω να βιώνω την κάθε στιγμή με χαμόγελο κοντά στο Θεό. Βρίσκω χρόνο για να γελώ. Είναι η μουσική της ψυχής. Κάθε μέρα μια ευκαιρία για να φτάσουμε στον ουρανό. Καθώς η παραμονή μας στη γη έχει και κάποιους περιορισμούς, δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο σε μικροπροβλήματα της ζωής. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε πράγματα που αξίζουν. Όμως, πολλές φορές το αγνοούμε και ξοδεύουμε αγάπη, χρόνο κτλ. σε κάτι που δεν αξίζει. Φυσικά και για τον καθένα αυτό το κάτι είναι διαφορετικό. Οθόνες, μικροσυγκρούσεις, έμφαση στις λεπτομέρειες. Κατά τη γνώμη μου, μια λύση για την αποφυγή αυτού του λάθους είναι η δημιουργία ενός προγράμματος, στο οποίο θα δίνεται προτεραιότητα στις σχολικές υποχρεώσεις, στις εργασίες και έπειτα, αφού το έχουν ολοκληρωθεί, στην απόλαυση του ελεύθερου χρόνου, κάνοντας κάτι ευχάριστο. Μας φαίνεται απίστευτο το ότι κάτι τόσο συνηθισμένο όσο ο χρόνος είναι κάτι τόσο παράξενα ανεξερεύνητο. Η ιδέα πως ο χρόνος είναι το κάποτε φαντάζει τρομακτική δεν θα σταματήσει ποτέ να κυλά μέχρι το τέλος ή μάλλον θα μας οδηγεί προς το τέλος, προς το σκοπό. Κάθε λεπτό που κιλά μας εμφανίζει ένα σταυροδρόμι. Από τη μία το καλό, έφορο μονοπάτι και από την άλλη ένα μονοπάτι με αγκάθια και στάλες αίματος. Αυτό που θα διαλέξουμε θα μας συνοδεύει για μια ζωή. Ο χρόνος μοιάζει με σκάλα. Στο πρώτο σκαλοπάτι αυτού του νέου χρόνου ας κοιτάμε ψηλά Ας ανέβουμε αυτή τη σκάλα, από την οποία αν πέσουμε μπορούμε να ξανανεύουμε. Όλο και πιο κοντά στα αστέρια. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο το ταξίδι, μα σίγουρα αξίζει. Χαρές και γέλια θα ακούγονται και τα φτερά των αγγέλων θα μας οδηγούν πάνω. Ας αφήσουμε τα μαύρα πουλιά που κρατάμε με στη σκέψη κρυμμένα. Ας ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Έτσι ο καθένας μας θα έχει τη δικιά του απάντηση στην ερώτηση. Άραγε τι είναι ο χρόνος.